Δύο περιστατικά τσιμπήματος από το επικίνδυνο αρθρόποδο Μαύρη Αράχνη κλήθηκαν να διαχειριστούν οι γιατροί της Πάτρας τις τελευταίες ώρες. Η επωνομαζόμενη και Μαύρη Χείρα τσίμπησε ένα κοριτσάκι 10 μηνών από την Αμφιλοχία. Μπήκε στη μονάδα για παρακολούθηση. Επιδεινώθηκε όμως η νευρολογική του εικόνα και όχι μόνο. Έκανε συμπτώματα δηλαδή από ζωτικά όργανα όπως η καρδιά. Το τσίμπημα προκάλεσε στο παιδί επιπλοκές στην καρδιά, το έντερο και το νευρικό σύστημα, με την υγεία του να καταραίει. Το παιδί μεταφέρθηκε στην παιδιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, όπου εισήχθη στη ΜΕΘ για να σταθεροποιηθεί η κατάστασή του. Παράλληλα, στήθηκε γέφυρα μεταξύ Αθήνας και Πάτρας για να φτάσει άμεσα το αντίδοτο που χορηγήθηκε στο παιδί τα ξημερώματα με τη μορφή ορού. Πήγε αυτοκίνητο του νοσοκομείου μας, παρέλαβε το φάρμακο, ήρθε. Και ήρθαν όλα στο χρόνο τους. Το παιδάκι όντως είχε την ανάγκη αυτού του ορού. Σήμερα είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Ευελπιστούμε ότι τις επόμενες μέρες είναι θέμα χρόνου να βγει και από την εντατική. Και να πούμε ότι από ό,τι γνωρίζω, σε τέτοια μικρή ηλικία είναι η πρώτη φορά που δίνεται αυτός ο ειδικός αντιαραχνικός ορός για τη μαύρη αράχνη, για τη μαύρη χείρα. Πριν από λίγες ημέρες, στο Σταυροδρόμι Τριτέας, η μαύρη αράχνη τσίμπησε μια γυναίκα που εκτελούσε αγροτικές εργασίες στην περιοχή. Η γυναίκα λιποθύμησε καθοδόν προς το νοσοκομείο. Τελικά νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, όπου της χορηγήθηκε το αντίδοτο για το δηλητήριο της αράχνης και πήρε εξιτήριο μετά από 6 μέρες νοσηλείας. Να αναφέρουμε πως το 2017 μια τουρίστρια στη Ζάκυνθο έχασε τη ζωή της μετά από τσίμπημα της μαύρης αράχνης.